πανηγυρική έναρξη σήμερα του δεύτερου Balkan Forum, ενός συνεδρίου που έχει σαν σκοπό να φέρει πιο κοντά τους λαούς των Βαλκανίων, να αναπτύξει ακόμη περισσότερο τη συνεργασία τους. Όλοι ξέρουμε ότι ιστορικά τα Βαλκάνια είναι μια περιοχή ιδιαίτερα βεβαρημένη. Ο Ίνστον Τσόρτσιλ έχει πει χαρακτηριστικά την έκφραση ότι τα Βαλκάνια παράγουν πολύ περισσότερη ιστορία από ό,τι μπορούν να καταναλώσουν. Και αυτό είναι μια αλήθεια. Σήμερα όμως τα πράγματα είναι διαφορετικά. Ήδη τρεις χώρες των Βαλκανίων είναι μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ανήκουν στην Ευρωπαϊκή Οικογένεια, η Ελλάδα, η Βουλγαρία, η Ρουμανία και βεβαίως και οι άλλες χώρες επιθυμούν και αυτές την ένταξή τους στην Ευρωπαϊκή Οικογένεια. Κάποιες από αυτές είναι ήδη και μέλη του ΝΑΤΟ, είμαστε σύμμαχοι λοιπόν. Εμείς μέσα από την συνέχιση της διαδικασίας αυτής του Βαλκανικού Συνεδρίου, του Balkan Forum, θέλουμε να βρούμε τα σημεία επαφής μεταξύ των Βαλκανικών χωρών, θέλουμε να προωθήσουμε τη συνεργασία μεταξύ των Βαλκανικών χωρών, γιατί θέλουμε με τους γείτονές μας να έχουμε μια πολύ καλή σχέση και συνεργασία. Να θυμίσω ότι το θέμα του συνεδρίου είναι επιχειρηματικότητα και τεχνολογία και καινοτομία. Νομίζω είναι το πιο σημαντικό κάτω από τις συνθήκες στις οποίες ζούμε. Και η επιχειρηματικότητα και η καινοτομία είναι απαραίτητες και ειδικά τις επίκαιρες αυτές οι μέρες που ζούμε με τον κορονοϊό να μαστίζει την ανθρωπότητα συνολικά. Θα πρέπει να αναπτύξουμε ιδιαίτερα την τεχνολογία. Άλλωστε και το συνέδριο, το δεύτερο Balkan Forum, είναι ένα συνέδριο υβριδικό με πολύ μικρή φυσική παρουσία και με πολύ μεγάλη ηλεκτρονική παρουσία μέσω του διαδικτύου. Θέλω να πιστεύω ότι μέσα από το βήμα του διαλόγου αυτού σήμερα όλη την ημέρα και αύριο ως αργά το απόγευμα θα δοθεί η δυνατότητα να κατατεθούν σημαντικές σκέψεις, σημαντικές προτάσεις όπως αυτή που ήδη κατέθεσε στο πρώτο μέρος του συνεδρίου ο Υπουργός Εσωτερικών για τη δημιουργία μιας μόνιμης βαλκανικής συνεργασίας σε επίπεδο τοπικής αυτοδιοίκησης και είναι κάτι το οποίο θα συνεργαστούμε με τις περιφέρειες της Βόρειας Ελλάδος, την περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος, καθώς επίσης και με τους Δήμους, τις περιφερειακές ενότητες των Δήμων στις αντίστοιχες περιφέρειες, έτσι ώστε να υλοποιήσουμε έναν ακόμη θεσμό, έναν θεσμό συνεργασίας μεταξύ της αυτοδιοίκησης συνολικά των Βαλκανικών χωρών. Είμαστε βέβαιοι ότι υπάρχει καλή θέληση από όλες τις πλευρές, από όλες τις γειτονικές χώρες και ότι τα βήματα προόδου, συνεργασίας, φιλίας θα συνεχιστούν.